φίλοι, είμαστε κατευθείαν στο παιχνίδι. Έχω πάρει ένα κρούζερ στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με άρματα πρώτου παγκοσμίου. Το βιντεάκι αφιερωμένο ειδικά για τους φίλους του VOD και αποκλειστικά σε αυτούς και μόνο. Πάμε να παίξουμε ένα-δύο παιχνίδια και να δούμε πώς θα πάει. Με αυτό το τέρας. Πρώτη φορά που παίρνω αυτό το τέρας το συγκεκριμένο. Βουβαλόπεδο το λέω. Δεν ξέρω πώς θα το πάω, ειλικρινά δεν ξέρω. Είμαστε κάπου 10, 2, 4, 6, 10, 11 άρμα. Και παλεύουμε εναντίον άλλων 11. Προσπαθώ να φτάσω εκεί πάνω στο συγκεκριμένο πίξωμα. Δηλαδή λίγο μια λίμνη και φαίνεται πιο εύκολα όποιος περνάει από εκεί. Αν τα καταφέρω και ανέβω και αν δεν με... Έλα να σκουτίξω λίγο. Έλα Μαριωρή. Δεν προλαβαίνω να φτάσω εκεί, έτσι και πω να βγω και εμφανιστώ. Τα κακά πνεύματα θα με δώσουν μία, θα με διαλύσουν. Δεν είναι τόσο με βουαλόπεδο. Νάτος. Νάτο. Μόνο εδώ μη εμφανιστεί κανένας. Ω, ήρθε κι άλλος ένας, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Πάμε τώρα και εμείς εκεί. Τι έγινε, χάσαμε έναν και χάσαμε τρεις. Για να δω ρε παιδιά, θα μπορέσω από εδώ να δω κανένα. Βλέπω ήδη πολλούς εδώ, αλλά δεν είναι κρυμμένοι. Να, ένας που δεν είναι κρυμμένος. Ωρε φίλε, αυτόν πάω να φύγω γιατί... We didn't even scratch them. Έλα ρε. Συγκεντρώσου. Πού πάει ρε. That one didn't go through. Τον έφαγα ρε. Τον έφαγα! Γιατί δεν μου το έδωσε! Πού τον βάρεσα! Σχετικά γρήγορα βέβαια έχω. Αλλά είναι τεράστιο. Νικάμε τελικά. Τέσσερις χάσαμε και τέσσερις έμειναν αυτοί με τέσσερις. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο. Όπα! Καθάρισαν. Είναι δύο. Δεν φάγαμε κανέναν ακόμη. Αν και τον πρώτο τελευταίο τον πέτυχα. Δεν μου το έδωσε. Αλλά αυτό μιλάμε ήταν βόλτα σήμερα. Έτυχε η ομάδα να είναι καλή. Άμα πέσει σε τζαμίδες. Έτσι είμαστε.
πιάσω εδώ τη βάση. Έχουν να αντιμετωπίσουν 4. Βαθίσανε. Έμεινε ένας. Είμαστε 6. Δεν προλάβαινε και να πάω. Με ταχύτητα που έχει το άρμα. Πήραμε την πρώτη νίκη. Με κάνει εντύπωση που δεν πέτυχα κάποιον. Για να δω. Θα μου πεις πολύ μακριά ήταν. Ναι ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Μου γράφει 0, δεν πήρα κανέναν. Αν είναι δυνατόν, ξεφτύλα. Ξεφτύλα. Κερδίσαμε βέβαια. Πάμε στο Renault 8. Είναι μια κοινοπραξία, ένα άρμα του πρώτου παγκοσμίου μεταξύ Ρενό και Ότσου. Οι Ιαπωνέζοι στο πρώτο παγκόσμιο ήταν μαζί με την Αντάντ. Μαζί δηλαδή με τους Αμερικάνους. Στο δεύτερο ήταν με τους Γερμανούς. Στο πρώτο ήταν εναντίον τους. Οπότε η Renault συνεργάστηκε για να φτιάξουν τα άρματα. Για να πάρουν τις κτήσεις των Γερμανών. Πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μεγάλα κράτη είχαν κτήσεις παντού σε όλο τον κόσμο. Από Αφρική, από Ασία. Μετά τον πόλεμο έγινε η ανακατανομή. Οι ιτημένοι χάσαν τις κτήσεις τους. Και γι' αυτό έγινε μετά και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και πάντα οι πόλεμοι γίνονται για τα καλά και τα συμφέροντα. Βλέπω πάλι μας τραβάει πολύ μακριά το χερούλι. Έχω διαγράψει ήδη 3 βίντεο γιατί με κάνει καθυστέρηση. Στο τσάφ το πρόλαβες. Πάνω από 2 λεπτά δεν θα το άφηνα. Σε ένα διαφορετικό τερέν, χειμώνας. Να δω που θα πάνε οι περισσότεροι. Αν χωριστούν σωστά. Αν οι πολύ λίγοι πάνε από μια άλλη πλευρά, θα ακολουθήσουν τους λίγους. Για να μην έχουμε απώλεια. Γιατί αν αποφασίσουν τώρα και οι 10 και πάνε δεξιά. Εδώ πάνε 3 τώρα. Εδώ πάνε 3, 6. Ας πάω τους άλλους 3 από εκεί, να γίνουν 4. Πρέπει κανονικά ο άλλος εκεί πέρα να ανέβει πάνω στο χώρο. Βλέπω δεν παίρνει θέση. Οπότε, παίρνει θέση. Ανέβει στο βουνό, okay, και εγώ βλέπω ότι είμαι πολύ αργός για να ακολουθήσω. Οπότε θα πάρω θέση και εγώ στο βουνό επάνω. Δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι άλλο.
Jaguar, ναι. Καζάμε αργά. Άιντε Μαρίκα. Άιντε Μαρίκα, προχώρα. Από μακριά, αυτό βλέπω. Δεν το πετυχαίνει. Δεν το πετυχαίνει, αγόρι. Τι είναι αυτό, χάρη. Αχα. Να κατέβω κάτω γιατί τους χαζούς και τους έξι τους φάγανε. Αν είναι δυνατόν, εκεί που πήγαν οι πολλοί την πατήσανε. Ένα άρμα. Πάει και αυτός τώρα να την καθαρίσω. Δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά το πάω τώρα. Με φάγανε ρε, με φάγανε ρε. Με φάγανε ρε, παιδινό. Ποιος με έφαγε ρε. Ποιος με έφαγε. Με ακινητοποίησε βασικά και δεν μπορούσα να προπατήσω. Δεν μπορούσα να προσδιορίσω την απόσταση που έκανε σε μένα. Δυστυχώς την πατήσαμε, γιατί οι άλλοι αποδείχθηκαν τελικά πολύ άδειοι. Έκανα σημεία. Δεν έφαγα κανένα άλλο. Α, και αυτός επάνω. Τα πει. Ό,τι και να κάνουμε τώρα, αν τα ακούσουν στη βάση θα κερδίσουν, γιατί είμαστε λιγότεροι από αυτούς. Αν προλάβουν και πάνε στη βάση, θα επιταχύνουν. Κύριε φίλε, μία τρώει και τελειώνει. Ωραία, κερδίσαμε. Ω, δεξιά μας είναι άλλη. Πήραμε. Όχι ρε, τελευταία στιγμή μιλάμε δευτερόλεπτα. Ρε, τι μου κάνεις τώρα. Κύριε φίλε, τον πήρε τελευταία στιγμή. Τον πήραμε. Ωραία, φίλε.
Τι έγινε τελικά, το πήραμε ή όχι? Απίστευτο. Απίστευτο το που έγινε. Άλλαξε χέρια δυο φορές. Συναρπαστικός αγώνας. Ισοπαλία έλειξε. Αλλά μας πήραν τα άρματα και τα δέκα. Ωραίο μάτσο. Λοιπόν, πάμε και σε αυτό εδώ. Το τελευταίο αρματάκι αν είναι. Θα παίξουμε και ένα τρίτο. Ξεκίνησαμε κρούζερ, πήγαμε ότσο. Θα πάρουμε σε αυτό το πολωνικό. Τρεις αγώνες, ο ένας ισοπαλία, ο άλλος νίκη. Για να δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Αν με βάλει μέσα. Ωραία, μας έβαλε. Άντε να χαρώ. Αυτό είναι το άρμα. Ξέρω οι Πολωνοί αν είχαν στον πρώτο παγκόσμιο άρματα. Φαίνεται πολύ περίεργο να έκανα άρματα, τέλος πάντων, δεν μπορώ να αμφισβητήσω. Από και καλά είναι τα άρματα. Λοιπόν, να δούμε πού πάνε αυτοί όλοι. Όλοι πάνε από εκεί. 1, 2, 3, 4, 5. Και αυτοί όλοι τι κάνουν εδώ, μένουν εδώ. Άρα πάνε καλά. Τώρα από εδώ δεν θα έρθει κανείς. Τι στρατηγικές είναι αυτές. Δεν βλέπουν τίποτα αυτοί. Πάνε εκεί χωρίς στρατηγική. Όλοι μαζί. Άντε, Γιούρια. Και εδώ δεν υπάρχει κανείς να τους φρενάρει. Τώρα εγώ μόνος μου τι να κάνω. Και αν δεν πάω θα χάσουμε 110. Όπως και να έχει να χάσουμε. Δεν ξέρω. Ας κρυφτώ καλύτερα πίσω. Ή στο βράχο από εκεί. Και ό,τι γίνει. Κάποιος έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Έλα ρε, πως τραβήχτηκα. Αφού τραβήχτηκα, τι μου λες τώρα. Τι έγινε, το πέτυχα. Έλα ρε, άντε. Κοίτα, κοίτα εδώ ρε. Κοίτα εδώ. Βάζανε και εμένα με ρημάξανε. Ποιος με βάρεκα. Απίστευτο. Όχι ρε φίλε, η πουρδή του κάβουρα με βάρεσε. Σνάιπερ. 4 τα FP. 1,
σαν και εμένα. Με άλλο πυροβόλο κατόρθωσε και έφτασε από πίσω από τις γραμμές. Απίστευτο. Και χάσαμε όλοι στο πι και φύ. Αυτό είναι. Καλά, οι άλλοι, γιατί πήγαν όλοι από εκεί, αυτό που λέμε. Πήγαν όλοι από εκεί. Πάντως μέχρι στιγμής χάσαν 4 και χάσαμε 4. Και επειδή πήγαν όλοι από εκεί, βλέπω να χάνουν όλοι οι δικοί μας. Γιατί αυτό ήταν εξυπνάδα τώρα που κάναν. Αν είναι δυνατόν. Μπορούσα και εγώ να πάω με τους άλλους όλους μαζί, αλλά να πιάνε τη βάση μας και ο άλλος όπου φύγει, φύγει. Για να δούμε. Το χάσαμε, το ρουφήξαμε. Πάει αυτός. Άρα να δούμε τι θα κάνετε τώρα που κάνατε αυτή τη λακία και πήγατε όλοι από αριστερά. Για να σας δω. Ισοπαλία, 5-5. Το μόνο που μας σώνει να πιάσει ένα στην βάση. Ωχ, να τους, από εκεί πέρα πάνω. Στο ύψομα. Ήδη στο πολιορκείο ο άλλος. Για να δω. Το ρίχνει, αλλά... Το ρίχνει, αλλά δεν έχει κάνει λόγο. Άντε να δω. Ορίστε, οι άλλοι πιάσανε με δύο άρματα τη βάση μας. Αυτό που λέγαμε πριν, δεν έγινε μέρημα. Τελείως χάσαμε, παιδί, το παιχνίδι χάσαμε. Τίποτα, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Πήραν την βάση τελείως, χάσαμε. Ό,τι και να κάνετε, δεν κερδίζει τίποτα, χάσαμε. Πήγαν το παίξουνε πατριωτικά, επίθεση όλοι μαζί εκεί από τα δεξιά, από τα αριστερά. Και αφήσαν τα δεξιά, τη δεξιά πλευρά και εμάς ακάλυπτους. Σας το είπα από την αρχή ότι θα χάναμε. Φαινόταν. Όταν παίζετε τέτοια παιχνίδια, πρέπει να ξέρετε από κάποιες τακτικές. Δεν αφήνουμε σημεία ευάλωτα. Αυτό ήταν, παιδάκια, το σημερινό βίντεο. 23 λεπτά από το χρόνο σας με αυτά τα τρία άρματα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Δεν έπαιξα μόνο αυτό το light tractor επίσης του πρώτου παγκοσμίου. Δεν πειράζει, ήταν το τελευταίο που ήρθε ούτως ή άλλως. Τέτοιο άρμα ήταν αυτό που επιχειρούσε να τα βάλει με τους τελευταίους. Καλή συνέχεια σε όλους και ραντεβού στο επόμενο βίντεο, το οποίο δεν ξέρω θα είναι τώρα ή ο Αστερίξ ή έχω σκοπό να ανεβάσω κάτι για το φίλο του που έκανε παράπονα για το άμυγκη τελευταία. Αν ακούει, θα δω αναλόγως το χρόνο που θα έχω. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!